Ξοδεύεις το χρόνο σου, τέλος πάντων, είστε μαζί. Δύσκολα θα βάλεις καινούργια άτομα στη ζωή σου? Όχι, πολύ εύκολα. 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 Αν υπάρχουν τα κριτήρια, τα 3-4 που ο καθένας έχει προτεραιότητα, που λέει αν πληρεί ο άλλος 2-3, καταρχήν μπαίνει. Εσύ ποια είναι τα 4 που πρέπει να πληρεί ο άλλος 3 τα για 4. Να μπει? Τρία θες ή τέσσερα? Τέσσερα, είχες είπες ότι πρέπει να πληρεί 3 από τα 4 ο άλλος. Μάλιστα. Πες τα όλα να δούμε αν πληρούμε κανένα 2. Για να δούμε τώρα. Το πρώτο βασικό είναι αμεσότητα, ειλικρίνεια, αυτό. Το έχετε? Ο άλλος αυτή δεν μπορείς να μιλήσεις. Τώρα πούμε εμείς αν είμαστε ειλικρινείς. Βέβαια, γιατί μόνο εγώ θα λέω. Λοιπόν, το 2 είναι χιούμορ, το 3 είναι να νιώσω στην πορεία εμπιστοσύνη. 4. Το 4 είναι ο καθένας πια τι μπορεί να δώσει από την πλευρά του και αυτά. Έτσι επιλέγεις και τις σχέσεις σου, δηλαδή όχι μόνο τις επαγγελματικές και τις προσωπικές, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι που είναι στη ζωή σου πρέπει να έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, ας πούμε. Όχι, δεν πρέπει, αλλά είναι συνήθως άμα κάνω έτσι ένα flashback, ας πούμε, θα δω ότι οι άνθρωποι που μπήκαν στη ζωή μου είχαν τέτοια, ναι. Χαρακτηριστικά. Είσαι σταθερός άνθρωπος, δηλαδή οι φίλοι σου ή οι άνθρωποι που είναι στο περιβάλλον σου, τους έχεις για πολλά χρόνια ή έχεις διαστήματα ζωής με ανθρώπους που κάνεις κολλητή παρέα και χάνεσαι μετά? Κοίτα, έχω φίλους από το σχολείο, οι κολλητές μου από το σχολείο υπάρχουν και υπάρχουν πάντα και καινούργιοι, δηλαδή γίνονται ανεφοδιασμοί υλικού ανθρώπινου και πάντα υπάρχει ένα σηκώθω πάνω, λες εσύ, οκ. Okay. Πάντα και ένα, πώς το λένε, σουρωτήρι που ξεβγάζει και κρατάει το χρόνο. Τι θα σε κάνει να βάλεις σχή σε έναν άνθρωπο, δηλαδή ποια είναι η απρέπεια ή κάτι που θα σου κάνει, ας πούμε, ή πει και τα λοιπά, για να πεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι χή για μένα, δεν... Χή. Βάζεις σχή σε ανθρώπους καταρχήν? Έχω βάλει, δεν είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι που έχουν φάει χή, είναι 2-3 ώρες ζωή. Οι οποίοι αλλά τι είναι χή. Είναι από τον επαγγελματικό σου. Κακιασμένοι. Κακιασμένοι. Κακιασμένοι, ναι. Είπαν πράγματα ή έκαναν πράγματα? Όχι σε μένα. Όταν υπάρχει λίγο το μαύρο και το σκοτεινό, πολύ διάχυτο. Αλλά εκεί σκόθηκα, οκ. Άμα υπάρχει. Ρε Γιώργο, άστε να πει τι λες να κάνει. Όχι, άστε τον άνθρωπο καλά κάνει. Λοιπόν, όταν υπάρχει κακία, όταν υπάρχει μαυρίλα, πολύ καντεμιά, αρνητήλα. Και βλέπω ότι δεν πειράζουν μόνο εμένα, γιατί ποτέ δεν είναι προσωπικό. Ένα που πειράζει εσένα. Εν δυνάμει πειράζει πολλούς. Αυτούς δεν τους έχω σέβει. Η ζήλια είναι μέσα σε αυτό το που λέμε ο κακιασμένος. Λόγω ζήλιας φέρεται έτσι? Όχι μωρέ, λόγω δικών του προβλημάτων που κάποια στιγμή ξεφεύγει και... Δεν ξέρω από τι ζήλια. Ο κακιασμένος ρε παιδί μου, ο καντέμις. Εσύ έχεις αυτό που λέμε ρε παιδί μου την... Βλέποντας έναν άνθρωπο, λες ότι αυτός είναι περίπου έτσι και έτσι και έτσι. Ναι. Από την πρώτη ματιά? Ναι. Είναι νόραση αυτό ή είναι το τρίτο μάτι που λέμε, πως το λένε? Τι είναι? Δεν ξέρω τι είναι, αλλά... Τι είναι? Όχι, βλέπω.